Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Κύριε Καραθανσόπουλε, νωρίτερα εδώ μιλάγαμε με τον κύριο Μπαξεβανάκη. Εφ' όλης της ύλης, έχουμε τη συμφωνία των Πρεσπών που ολοκληρώθηκε και περιμένουμε τώρα την συζήτηση, την κύρωση του πρωτοκόλλου για την είσοδο της χώρας στο ΝΑΤΟ. Και πολλές αλλαγές στις κοινοβουλευτικές ομάδες που είναι ένα φαινόμενο της, πλέον της εποχής, αυτής της τετραετίας, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Εσείς, ναι, βέβαια δεν είστε σε αυτό το, μέσα στον κύκλο των μεταγραφών και των κοινοβουλευτικών ομάδων που έχουν πρόβλημα. Έχετε μια σταθερή πορεία και συνοχή, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, είναι φαινόμενα των καιρών. Mm-hmm. Όχι μόνο βεβαίως των καιρών, και σε άλλες εποχές τα έχουμε παρατηρήσει τα ίδια πάλι φαινόμενα. Δηλαδή, κόμματα τα οποία είναι αναλώσιμα και τα οποία δημιουργούνται απλά και μόνο για να εκτονώσει μια λαϊκή αντίδραση και στο τέλος εξαφανίζονται. Έχουμε δει και στο παρελθόν πολλές τέτοιες περιπτώσεις κομμάτων που δημιουργήθηκαν και πλέον είναι τώρα ιστορικά, σε ιστορικές αναφορές μόνο. Από αυτή την άποψη, μπορεί να το κρατούμε αυτό. Δεύτερο, σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει βεβαίως και ο προσωπικός στοιχοδιοκτισμός για την προσωπική επιβίωση. Διαφόρων οι οποίοι μετακινούνται από κόμμα σε κόμμα. Αλλά δεν είναι αυτή η ουσία όμως του ζητήματος. Η ουσία, κατά τη γνώμη μας, του ζητήματος είναι ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλοί διαφορές ανάμεσα στα υπόλοιπα κόμματα, με αποτέλεσμα πολύ μεγάλη ευκολία και χωρίς κανένα κρίση συνείδησης ένα άτομο να μεταπηδάει από το ένα κόμμα στο άλλο. Γιατί ακριβώς οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται είναι συνέχεια. Η μία κυβέρνηση παραδίδει τις κιτέλες στην άλλη και η άλλη πάνω στις ράγες που οικοδόμησε προηγούμενη συνεχίζει το αντιλαϊκό τους έργο. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνονται αυτές οι μετακινήσεις mm-hmm. από κόμμα σε κόμμα. Αυτή είναι η ουσία, κατά τη γνώμη μας, η οποία πρέπει να αναδειχθεί. Και όχι τόσο να μένουμε στα εκφυλιστικά φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα και εκφράσεις οι οποίες ακούγονται περί εκβιασμών, περί απειλών, ότι θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Αυτό προσπαθεί να συσκοτήσει μια πραγματικότητα, μια ζωφερή πραγματικότητα, αυτή την οποία βιώνουν σήμερα τα λαϊκά στρώματα, με την επίθεση να συνεχίζεται, να κλιμακώνεται σε βάρος τους και να προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους αναγκάσουν να σκύψουν το κεφάλι, να μειώσουν τις απαιτήσεις, να μην διεκδικήσουν επιστροφή των τεράστιων απολειών ή να μην διεκδικήσει ο λαός να ζει με βάση τις ανάγκες του. Επειδή διανύουμε μια προεκλογική περίοδο, κύριε Καραθανασόπουλε, και χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και σε ένα συγκεκριμένο μήνα, 26 Μαΐου περίπου, τοποθετεί ότι ενδεχομένως να πάμε σε εκλογές. Εσείς βλέπετε κάτι τέτοιο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Το Μάιο θα στηθούν κάλπες. Και θα στηθούν κάλπες και για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές, καθώς και για τις ευρωεκλογές. Τώρα, μέσα αυτό το διάστημα και μέχρι τον Οκτώβριο, βεβαίως, θα γίνουν και οι βουλευτικές εκλογές. Το ζήτημα είναι ότι στο πώς θα πάει ο λαός στις κάλπες και τι θα αναδείξουν οι κάλπες, και μιλάω για όλες τις κάλπες, όχι μόνο για τις βουλευτικές. Γιατί, κατά τη γνώμη μας, το μήνυμα πρέπει να είναι σαφή σε όλες τις κάλπες και να μην χωράει αμφισβήτηση. Και να είναι και ενιαίο. Γιατί, κοιτάξτε, δεν χωρίζονται οι ψηφοφορείς είτε για τη Βουλή, για την Ευρωβουλή, είτε για την τοπική διοίκηση με συνικά τείχη. Mm-hmm. Είναι δεμένες μεταξύ τους. Άρα, δηλαδή, η λαϊκή αντίδραση πρέπει να είναι κοινή, η απάντηση πρέπει του λαού πρέπει να είναι ενιαία και να είναι στη λογική πια ότι ο λαός πρέπει να περάσει την αντεπίθεση και να δημιουργήσει παντού πόλους ισχυρούς λαϊκής αντιπολίτευσης και αντεπίθεσης. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Άρα, εμείς λοιπόν προετοιμαζόμαστε για το σύνολο των εκλογικών μαχών, δίνοντας τη μάχη αυτή ενιαία ως ΚΚΕ και καλώντας το λαό βεβαίως. Πηγαίνοντας προς τις κάλπες, όχι μόνο να μην καθυστερήσει την εκδήλωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων, αλλά άμα θέλετε να τις εντείνει ακόμη περισσότερο, για να πάμε στις κάλπες με όξυνση της λαϊκής πάλης. Και αυτό το βλέπουμε σε διάφορα τμήματα τα οποία βρίσκονται σήμερα σε κινητοποίηση, όπως είναι οι αγρότες αυτό το διάστημα, και οι κινήσεις τις οποίες κάνει η κυβέρνηση να ποινικοποιήσει τον αγώνα τους, όπως ήταν η εκπαιδευτική το προηγούμενο διάστημα, και άλλα στρώματα λαϊκά, τα οποία βρίσκονται σε μια διαδικασία κινητοποίησεων. Βλέπουμε πως το τελευταίο διάστημα, το έχει προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός, έρχονται στη Βουλή και θα έρχονται όλα αυτά που έχει εξαγγείλει όσον αφορά τα θετικά μέτρα. Δηλαδή, κατώτατος μισθός ήρθε, όπως βλέπετε, το Υπουργικό εγκρίθηκε αύξηση. Και του κατώτατου και του υποκατώτατου. Θα έρθει νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια, θα έρθει νομοσχέδιο για τον νόμο Κατσέλη, θα έρθει μετά η αναθεώρηση του συντάγματος.
και άλλα τα οποία χαρακτηρίζονται ως θετικά μέτρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αυτά τα οποία ευνοούν κάποιες κοινωνικές ομάδες και είναι θετικά, θα τα στηρίξει? Και θέλω να πω και για την τροπολογία που ζητήσατε εχθές εσείς να επαναφέρετε, να επανέλθει το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Είναι ένα θέμα το οποίο το βάζετε πάλι στο τραπέζι, όπως είχατε καταθέσει τροπολογία και για την επαναφορά κανονικά του κατώτατου μισθού. Προσέξτε, η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια προπαγανδιστική να εμφανίσει το κρέας ψάρι. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όλα αυτά τα μέτρα τα οποία τα εντάσσει στη λογική των θετικών αντιμέτρων δεν είναι τίποτα άλλο επί της ουσίας παρά ενεργοποίηση αντιλαϊκών μνημονιακών νόμων, οι οποίες σημάδευσαν και κατάργησαν δικαιώματα της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Και το λέμε αυτό γιατί η αύξηση αυτή του κατώτατου και του υποκατώτατου μισθού εντάσσεται στον νόμο Βρούτση, τον βασικό νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο κατεδαφίστηκαν μέσα σε μια νύχτα εργατικά δικαιώματα και κυρία το δικαίωμα των εργαζόμενων της εργατικής τάξης στις λογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό παραμένει. Δεν καθορίζεται ο κατώτερος μισθός με βάση τις λογικές διαπραγματεύσεις, με βάση την εργατική πάλη, αλλά καθορίζεται με κυβερνητική απόφαση. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι υπονόμευση του κινήματος. Ένα δεύτερον, ο τρόπος καθορισμού είναι ακριβώς η αποδοχή να υποτάξει τους εργαζόμενους στις ανάγκες των επιχειρηματικών όμιλων, λέγοντας ότι η όποια αύξηση του κατώτατου μισθού θα λαμβάνει πάντοτε υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Άρα δηλαδή τους υποτάσσει. Αντίστοιχα παραδείγματα μπορούμε να βρούμε και στα υπόλοιπα επίπεδα, όπως για παράδειγμα τα κόκκινα δάνεια. Αντί λοιπόν να προστατεύεται συνολικά η πρώτη κατοικία, η κατοικία αυτή που καλύπτει στεγαστικές ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, τις βάζει στη μιλόπετρα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων, άρα της εξυγείας του τραπεζικού συστήματος και επί της ουσίας τι κάνει, ανεξάρτητα την πορεία των πληστηριασμών που αυξάνονται. Και το 2019 θα δούμε πολύ περισσότερους πληστηριασμούς να πραγματοποιούνται. Είναι και ένα μέσο πίεσης σε αυτούς οι οποίοι είναι υπερχρεωμένοι στις τράπεζες να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο, σφίγγοντας ακόμη περισσότερο το ζωνάρι, να τακτοποιήσουν τα δάνειά τους, να προσπαθήσουν να τα εξυπηρετήσουν. Στο όνομα ότι κοιτάξτε, να δείτε, θα χρειαστεί και μια νέα ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Και να σας θυμίσω, με βάση και τη δήλωση του κ. Δραγασάκη χθες, ότι μόλις πριν από ελάχιστο χρονικό διάστημα τόνιζαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, υπουργοί και ο Υπουργός Οικονομικών, ναι, ότι οι τράπεζες δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, άρα όλες οι υπόλοιπες όλα τα υπόλοιπα είναι διαδόσεις. Και φτάνουμε σήμερα να απειλεί επί της ουσίας ο κ. Δραγασάκης ότι αν δεν προχωρήσουμε μια γρήγορη τακτοποίηση των κόκκινων δανείων, θα χρειαστεί και μια νέα ακεφαλοποίηση. Κάτι το οποίο το κόμμα μας το τόνιζε από την πρώτη στιγμή. Κατερίνα, το προηγούμενο διάστημα στην Ολομέλεια κατά την συζήτηση της συμφωνίας των Πρεσπών παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό να σχολιάζει τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και να απευθύνει και μια σκληρή, σφοδρή επίθεση απέναντί σας, κύριε Καθανασόπουλε. Κατερίνα, το θυμάσαι, φαντάζομαι, στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας στην τοποθέτησή του για τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο. Ίσως να μας σχολιάσει και ο κύριος Καραθανασόπουλος, ναι, όπως και ο κύριος Μπαξεβανάκης πριν. Πώς βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας αποκαλεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον τη χώρα του Μακεδονία σκέτο? Κοιτάξτε, εμείς είναι κατανοητή η επίθεση που έκανε η κυβέρνηση απέναντι στο ΚΚΕ. Γιατί ακριβώς με την πολιτική μας και με τις τοποθετήσεις του ΚΚΕ χαλάγαμε τη σούπα της κυβέρνησης επί της ουσίας. Και ποιο ήταν αυτό το νέο αφήγημα το οποίο προσπαθεί να παρουσιάσει? Ότι και με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών συγκρούνται δύο πόλοι, ο προοδευτικός πόλος και ο συντηρητικός πόλος. Και από αυτήν την άποψη, εμείς είπαμε καθαρά ότι εδώ δεν υπάρχει καμία σύγκρουση δύο πόλων. Το ναι της κυβέρνησης με το όχι των υπόλοιπων κομμάτων ταυτίζονται. Πού ταυτίζονται? Ταυτίζονται στις επιδιώξεις των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους στα Δυτικά Βαλκάνια. Και η συμφωνία των Πρεσπών αυτό ακριβώς κάνει. Άρα δηλαδή το να σε χειροκροτεί ο κύριος Τραμπ από τη μία μεριά για την εξωτερική σου πολιτική και να λέει ο πρέσβης των ΗΠΑ ότι η Ελλάδα είναι ο Μεντεσές των Αμερικάνων στα Βαλκάνια, δεν περιποιεί τιμή και ούτε καν εύσημα προοδευτικότητας είναι, όπως επίσης από την άλλη μεριά η κυρία Μέρκελ να τονίζει τι καλή είναι η ελληνική κυβέρνηση που υλοποίησε κατά γράμμα τις αντιλαϊκές δεσμεύσεις του μνημονίου. Ούτε αυτό δείχνει προοδευτικότητα. Mm-hmm. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ακριβώς επειδή απογυμνώσαμε αυτό το επιχείρημα του κ. Τσίπρα, έκανε αυτή την επίθεση στο ΚΚΕ,
η οποία θεωρούμε ότι θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχει ένας κόσμος, ευρύτερα λαϊκά στρώματα, τα οποία ακούν με προσοχή, με ιδιαίτερη προσοχή σήμα το ΚΚΕ, και κάποιοι εκδηλώνουν και ανοιχτά την επιθυμία τους να συστρατευτούν με το ΚΚΕ, και που προέρχονται και από το ΣΥΡΙΖΑ, επώνυμα, και από άλλους πολιτικούς χώρους, ιδιαίτερα και από το ΠΑΣΟΚ. Άρα να περιμένουμε διεύρυνση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εμείς φιλοδοξούμε ακριβώς αυτή η προσπάθεια συσπήρωσης ευρύτερων δυνάμεων, ότι θα εκφραστεί και στα ψηφοδέλτια. Και τονίζει όλα τα ψηφοδέλτια, από τους Δήμους μέχρι και για τις βουλευτικές εκλογές, θα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ακριβώς που θα ανοίγουν το δρόμο για ευρύτερα λαϊκά στρώματα να συμπορευτούν σήμερα με το ΚΚΕ. Κύριε Καραθανασόπουλο, εγώ δεν έχω καταλάβει, γιατί ακούω εσάς βέβαια και τα στελέχη σας, ακούω και στελέχη της Λαϊκής Ενότητας του Παναγιώτη Λαφαζάνη, βλέπω ότι συμπλέεται σε κάποια πράγματα, αποκλείεται μία συνεργασία με το συγκεκριμένο κόμμα ή με άλλα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει σύμπλευση. Δεν υπάρχει σύμπλευση, το λέμε πολύ συγκεκριμένα και ξεκάθαρα και ανοιχτά. Αυτό γιατί, όχι μόνο για τα προηγούμενα, ότι καλλιέριξαν αυταπάτες στον κόσμο τη στιγμή που γνώριζαν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα οποία υποσχόσανται το 14, το 15, το 12 και όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχουν ευθύνες για την πορεία η οποία ακολουθήθηκε με την έλευση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί ακριβώς και σήμερα εξακολουθούν να καλλιεργούν αυταπάτες, επικεντρώνοντας την κριτική τους επί της ουσίας στο τι νόημα θα έχει η Ελλάδα. Γιατί και ο κύριος Λαφαζάνης αυτό το οποίο βάζει ως πρωταρχικό ζήτημα είναι την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Αν ήταν έτσι απλά τα πράγματα, με το να αλλάξει ένα νόμισμα, να αλλάξει και η θέση του λαού, τότε θα μπορούσε να τα είχε λύσει ο καπιταλισμός πολύ πιο γρήγορα τα προβλήματα, παρά να διαιωνίζονται και να υπάρχουν αυτές τα εκτεταμένα στρώματα φτώχειας και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις, τέτοιου είδους απόψεις, όχι μόνο δεν ριζοσπαστικοποιούν την αντίληψη του κόσμου, αλλά αντίθετα την υποτάσσουν ακόμη περισσότερο. Επειδή είπατε για διεύρυνση νωρίτερα και έχει πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή να περιμένουμε κάποιους βουλευτές ενδεχομένως από το ΣΥΡΙΖΑ να έχουν περισσότερο έτσι, μια τάση να τοποθετηθούν και να έρθουν προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μιλάμε για βουλευτές οι οποίοι πρώην βουλευτές. Μιλάμε για προσωπικότητες της αριστεράς, άλλες που αυτή τη στιγμή δεν είναι στη Βουλή. Έτσι να μας δώσετε λίγο μια εικόνα. Το τι έκταση αυτό θα έχει θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα. Αυτή τη στιγμή αυτά που έχουν δοθεί στη δημοσίευση και τα δίνουμε κατά καιρού συνέχεια στη δημοσίευση και ο ριζοσπάστης αναφέρεται συγκεκριμένα. Μιλάμε για πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα από το μαζικό κίνημα, το εργατικό κίνημα, τους αγρότες, τους επαγγελματοβιοτέχνες, όπου συμπαρατάσσονται σήμερα με το ΚΚΕ, ή για πρώην δημοτικού συμβούλου, για μέλη τη Νομαρχιακή Επιτροπή. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο κόσμο, όπω επίση και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτοί προσεγγίζουν, δηλώνουν τη στήριξή του με το ΚΚΕ και κάποια δηλώνουν και τη διάθεσή του να συστρατευτούν και στα ψηφοδέλτια. Μέλη τη αυτοδιοίκηση, μέλη από το ΠΑΣΟΚ εννοείται, ή τι μέλη από το ΠΑΣΟΚ. Στελέχη παλιά του ΠΑΣΟΚ σε διάφορα κινήματα, σε διάφορους χώρους. Σας είπα, από το εργατικό κίνημα, από το σώματα ασφαλείας παλαιότερα, συνταξιούχου σήμερα, το πυροσβεστικό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τέτοια διάσταση κυρίως σε στελέχη μαζικών φορέων και κινημάτων αυτών των χώρων, σε τοπικό επίπεδο και στην Αθήνα. Είναι γνωστές οι δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει. Τώρα, αν θα υπάρξει και σε υψηλότερο επίπεδο, αυτό θα το δούμε το επόμενο. Βέβαια, εμείς το λέμε πιο ότι δεν θα γίνουμε πλυντήριο για να ξεπλύνει τη συνείδηση του κανένας. Έτσι. Ναι. Γιατί έχουν ευθύνη όλοι αυτοί οι οποίοι υπάρχουν και υπερέτησαν σε κυβερνητικό επίπεδο και ούτε θέλουμε ακριβώς να κάνουμε μία σούπα. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καθασόπουλε, γιατί θέλουμε περισσότερο αυτό να εκφράζεται ως μια προσπάθεια απεγκλωβισμού δυνάμεων και κόσμου από τα κάτω για να μπορεί να συγκριθεί ένα ενιαίο μέτωπο. Αυτό θέλουμε, ένα κοινωνικό μέτωπο. Τώρα, αυτό θα έχει εκφράσει και σε κεντρικότερο επίπεδο, σε πρόσωπα κεντρικότερο επίπεδο. Δεν μας απασχολεί τόσο πολύ αυτό. Μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η κίνηση των μαζών και η απελευθέρωσή τους παρά το να επιλεκτικά ένα-δύο πρόσωπα που σε περίοδο εκλογών πολύ εύκολα θα μπορούσαν κάτι να κάνανε.
Εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί στις συμμαχίες μας και τηρούμε κατά γράμμα όλες αυτές τις συμμαχίες που έχουμε κάνει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και σήμερα ακόμα αυτές που έχουμε. Επειδή δεν είναι ευκαιριακές δηλαδή, το λέω καθαρά. Κατανοητό. Απλά και μόνο για τον εντυπωσιασμό. Ναι. Και για να εκλεγεί κάποιος είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι τελείως να... διαφορετικά τα κριτήρια, ναι, τα δικά μας. Γι' αυτό ακριβώς και δεν μας απασχολούν το προσωπικές τάσεις κανένας. Εμείς είναι επιλογή του κόμματος. Τιμούμε το κόμμα μας και από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεση του κόμματός μας. Επειδή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα με την επέλαση της συμφωνίας των Πρεσπών, βλέπω ότι και από αυτά που καταλαβαίνω που λέτε, ότι οι κόκκινες γραμμές των κομμάτων πια έχουν λίγο αλλάξει χρώμα. Οι δικές σας είναι κόκκινες, παραμένουν και είναι σταθερές. Αλλά έχει ενδιαφέρον που μας λέτε ότι θα έρθουν κάποια στελέχη και από το Πασόκ και από άλλους χώρους πάντα. Παράδειγμα, σας λέω ένα όνομα. Ο Δρογός, ο τραγουδοποιός, ο οποίος είχε εκφραστεί ανοιχτά με το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα συμμετέχει στις κινήσεις του ΚΚΕ, συμμετέχει στο Δήμο Αθήνας, ενδεχόμενα θα είναι και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι εμπλεκόμενες άμεσα με μια διαχείριση αντιλαϊκή που να έχουν ψηφίσει και χωρίς, το λέω, ανταλλάγματα. Το λέω περισσότερο μια προσπάθεια διευκόλυνση τη κίνηση των μαζών από τα κάτω και όχι μια προσπάθεια συγκόλληση επίπεδο κορυφή δυνάμεων οι οποίε δεν έχουν φερεγγιότητα. Και άλλοι πιστεύετε ότι παίρνουν ανταλλάγματα που μετακινούνται σε άλλα κόμματα. Εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα να πω σε μια τέτοια διαδικασία. Έχει μπει όλη η Βουλή σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, κοιτάξτε, ο καθένα και για την προσωπική του προβολή και στάση μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Δεν μας απασχολεί τόσο πολύ. Εμείς είμαστε καθαροί ως κόμμα. Και οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν έχουν τα προνόμια τα οποία έχουν οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων. Δίνουμε στο κόμμα το σύνολο των αποδοχών των οποίων έχουμε. Και από αυτήν την άποψη λοιπόν δεν είναι πώς να το πω, μια επιλογή που να έχει και προσωπικά ανταλλάγματα. Μάλιστα, ναι, για σας, η συστράτευση με το ΚΚΕ. Το λέμε καθαρά, αλλά δεν εμπλακούμε, δεν έχουμε εμπλοκή σε τέτοιες διαδικασίες. Προσπάθεια εξαγοράς, η οποία θα είναι προσωρινή έτσι κι αλλιώς και θα φανεί το επόμενο διάστημα. Εμείς δεν θέλουμε προσωρινές κινήσεις εντυπωσιασμού. Θέλουμε οι κινήσεις μας να είναι ουσία, να διευκολύνουν και να έχουν τη σταθερότητα και τη συνέπεια. Γιατί ακριβώς το είπατε και στην αρχή, το ΚΚΕ, η κοινοβουλευτική ομάδα, είναι η πιο σταθερή ομάδα. Γι' αυτό κάτι δείχνει. Και συνέχεια σε βάθος και στο χρόνο και στην ουσία. Δώσατε ξεκάθαρα το στίγμα και τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Κύριε Καραθανασόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλημέρα.